Ακριβώς. Εντάξει, παππού. Ευχαριστούμε. Το Θεό, το Θεό. Ο Θεός εστί εν συναγωγή, Θεόν εν μέσω δε Θεούς διακρίνει. Εως πότε κρίνετε αδικίαν και πρόσωπα μαρτωλών λαμβάνετε, διάψαμα. Κρίνατε ορφανό και πτωχό ταπεινό και μέσα δικό σας. Εξέλθετε, εξέλεστε, εξέλεστε 50 και πτωχών. 50 και πτωχών. Εκχειρός. 50, όχι. 50, ναι, 50. Εξέλεστε 50 και πτωχών, εκχειρός αμαρτωλού ρίσαστε αυτόν. Ούκου έγνωσαν ουδέ συνήκαν εσκότη διαπορεύσονται, σαλευθίστωσαν πάντα τα θεμέλια της γης. Εγώ είπα θεοί έστε και οι υψίστου πάντες. Εμείς δε ως άνθρωποι αποθνίστετε και ως εις των αρχόντων πίπτετε. Στοιχείο 8. Ανάστα ο Θεός κρίνουν την γη ότι εσύ κατακληρονομήσεις εν φάση της ένθεσης. Εντάξει, αυτό είναι από τους ψαλμούς του Δαβίδ και εδώ έχει γράψει ένας προφήτης που λέγεται Ασάφ. Λέγεται Ασάφ. Λοιπόν, εδώ θα πεις όταν θα σου πω, έτσι. Ναι, ναι. Έτσι, λοιπόν. Θα ξεκινήσουμε από τον πρώτο ψαλμό. Οι ψαλμοί, όπως έχουμε πει πολλές φορές, είναι προ-Χριστού. Προ-Χριστού. Πριν 1000 χρόνια γραμμένα. Και... Πριν 1000 χρόνια. Πριν 1000 χρόνια προ... Λέμε προ-Χριστού. Παππού, σε παρακαλώ. Μη με διακόψεις. Δεν το καταλαβαίνεις. Δώστε και μια μαγκούρα και να μας την πάει. Χίλια έτη προ Χριστού είπα. Λοιπόν, και θέλω να πω ότι εφόσον είναι γραμμένο και έχει υποθεί προ Χριστού 1000 χρόνια, σήμερα είμαστε μετά Χριστό 2.000 χρόνια και 1.000-3.000 χρόνια. Για να δούμε στα 3.000 χρόνια, 1.000 χρόνια προ Χριστού και 2.000 μετά Χριστό, τι κάνουμε εμείς, εμείς τι κάνουμε. Γιατί μετά Χριστό, ο Χριστός, εδώ, που εσταυρώθη, η άκρα ταπείνωση, και ταπεινώθη για το πλάνο του για μας, για μένα, για σένα, για τον ένα, για τον άλλο, για όλους μας. Λοιπόν, και λέει εδώ ένας προφήτης, ο προφήτης Ισαΐας. Διάβασε εδώ. Αυτό και αυτό, μέχρι εδώ. Δυνατά και καθαρά. Παιδίον εγεννήθη ημίν, Υιός εδόθη ημίν, ου η αρχή εγεννήθη επί του ώμου αυτού, και καλείται το όνομα αυτού Μεγάλης Βουλής Άγγελος, Θαυμαστός Σύμβουλος, Θεός Ισχυρός, Εξουσιαστής, Άρχων Ειρήνης, Πατή του Μέλλοντος Αιώνος. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ ότι έχουμε έναν Άρχον, έναν Εξουσιαστή και τον Άρχον του Μέλλοντος, μέχρι τη συντέλεια του κόσμου. Άραγε το πεδίο αυτό που σταυρώθη είναι η σωτηρία όλων μας. Και λέω τώρα, για να δούμε πριν 3.000 χρόνια από σήμερα πίσω η ψαλμή αυτή που λέει, που διαβάσαμε και τα κείμενα, να δούμε εμείς σήμερα τι κάνουμε. Τι κάνουμε. Μήπως είμαστε λαθυμούντες και κοιμόμαστε του καλού καιρού. Για να δούμε. Ο πρώτος στίχος. Ο Θεός έστι εν συναγωγή Θεών, εν μέσω δε Θεούς διακρινεί. Λοιπόν,
Ο στίχος αυτός λέει, σήμερα, τότε το έλεγε, αλλά και σήμερα είναι το ακριβώς το ίδιο. Και να δούμε, μυαλό έχουμε βάλει. Δεν το χάσαμε. Ο Θεός έστει εν συναγωγή Θεών. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μέσα σε κάποιο χώρο, μέσα σε μία συναγωγή, μέσα σε ένα μεγάλο παλάτι, μέσα στη Βουλή, να το πούμε εμείς έτσι που πάνε οι μεγάλοι, είναι οι θεοί των ανθρώπων, οι βασιλιάδες, αυτοί που έχουν τιμή από τους ανθρώπους και υπερέχουν. Αυτοί οι άνθρωποι τότε τους λέγανε θεούς και σήμερα τι τους λέμε, βασιλιάδες. Ναι, ναι. Ότι είναι βασιλιάδες. Εμείς όμως ξέρουμε ότι και βασιλιάς υπάρχει ένα. Κύριος. Ο μοναδικός. Οι άλλοι όλοι είναι θλητοί. Έτσι. Πολύ σωστά. Λοιπόν, για να δούμε τώρα. Λοιπόν, αυτοί οι θεοί που ήταν μέσα στη συναγωγή, για οτιδήποτε θέματα θέλανε να μιλήσουν, εν μέσω δε Θεού διακρινεί. Ποιος διακρίνεται εν μέσω αυτών? Ο ίδιος ο Θεός. Και τότε αυτός που το έχει γράψει το ψαλμό που λέγεται Ασάφ, εγνώριζε ακριβώς το τι να με γίνεται με το Θεό, που τότε υπήρχαν είδωλα, και λέει ότι πρώτα το Θεό του ουρανού να επικαλείστε και μετά τα δικά σας αξιώματα. Βέβαια. Αυτό σωστό. Λοιπόν, τότε, σήμερα, ο Θεός, ο πραγματικός, που ήρθε και εσταυρώθηκε μέσα στη συναγωγή, έχει θέση? Απαντάω. Και περιμένω ερωτήσεις. Αν έχει θέση. Έχει θέση. Έχει. Μέσα στη Βουλή έχει θέση. Όχι, πώς δεν έχει, όλα τα πάντα. Παντού. Έχει. Την εικόνα του τι κατεβάσανε κάπου. Δεν έχει θέση. Αφού είναι ο βασιλιάς του Ρόδου. Παππού, σε παρακαλώ, ναι. Ξέρω εγώ τι είναι. Εγώ λέω πράγματα που πρέπει. Εμείς το καταπατούμε σήμερα, αλλά δεν έχει θέση η Βουλή. Δεν λαμβάνεται υπόψη μας. Μα αυτό λέω, έχει θέση. Όχι. Άρα και μέσα στη συναγωγή των μεγάλων, ο Θεός, ο πραγματικός Θεός, δεν είναι μέσα. Όχι. Δεν είναι μέσα. Και λυπόμαστε πολύ, και εγώ και όλοι μας, γιατί πηγαίνουμε στην αυτοκαταστροφή. Μάλιστα. Και πιο πολύ λυπάμαι, γιατί από τότε που έχουν γραφτεί αυτά μέχρι σήμερα έχουν περάσει 3.000 χρόνια. Και μυαλό δεν έχουμε βάλει. Και μας λένε οι βουλευτές ότι είναι σοφοί. Δεν είναι μέσα στη Βουλή, Μιχάλη, η εικόνα του Χριστού τι κατεβάσανε. Δεν το θέλουμε το Χριστό. Αλλήμουν τα χέρια. Ο Χριστός δεν φωτίζει πλέον. Έτσι. Έχουνε άλλο τρόπο για να φωτίζονται. Τι τρόπο, αν βγάλουμε το Χριστό, ποιος άλλος τρόπος υπάρχει? Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, μπράβο. Δεν υπάρχει. Αυτό θέλω να πω. Γιατί αυτό είναι γραμμένο πριν 3.000 χρόνια. Και σήμερα οι άνθρωποι δεν βάζουν μυαλό. Και όμως θα δούμε παρακάτω άλλα. Με συγχωρείς, μήπως πρέπει να διαβάσουμε την ερμηνεία για να το καταλάβουμε καλύτερα? Όχι. Μα το εξήγησε. Εντάξει, καλά, το ξηγάσαι. Λοιπόν, αυτό που σου είπα, εδώ, διάβασε το 44. Για να δούμε τώρα ο πατέρας πώς μας το δίνει να το καταλάβουμε. Όπου κι αν στραφώ, προς όποια κατεύθυνση κι αν κινηθώ, ο Θεός είναι μπροστά μου. Όλοι οι δρόμοι μου αυτόν έχουν ως τέρμα τους. Πού πορευθώ από το πνεύματό σου και από το προσώπου σου, πού φύγω? Η συνείδησή του κάθε ανθρώπου είναι μία ακτίνα που προέρχεται από τον λαμπρότερο πνευματικό ήλιο, τον Θεό. Μέσα από τη συνείδηση ο Θεός. Όχι αυτό. Αυτό εδώ, σου είπα. Αυτό το διάβασα. Αυτό. Συγκεκριμένα, όχι. Όχι. Πάλι να με διάβασε το πάλι. Πάλι. Όπου και στα πόδι. Εδώ και εκεί. Εκεί. Ναι, τούτο εδώ. Ναι, ναι, να με μην προχωράς κάτω. Όχι, α, είμαστε εδώ. Ναι.
πάλι για αυτό. Όπου και αστραφώ, προς όποια κατεύθυνση και αν κινηθώ, ο Θεός είναι μπροστά μου. Όλοι οι δρόμοι μου αυτόν έχουν ως θέμα τους. Πού πορευθώ από του πνεύματός σου και από του προσώπου σου, πού φύγω, ψάλμος. Λοιπόν, και λέω εγώ τώρα, την εικόνα του Χριστού την κατεβάσα από τη Βουλή. Όχι, δεν είναι πρωτάκουστο, δεν το λέω εγώ τώρα για να τα ακούσετε. Αυτό, αυτό υπάρχει εδώ και αρκετό καιρό. Ναι, δεν ναι. ξέρω, να με, ο Βασίλης μήπως ξέρει περίπου πόσο είναι. Ούτε και περίπου ούτε. Τα 2,5 χρόνια, 3. Μόνο. Πόσο είναι, πάμε. Πολλά, πολλά. Όταν μπήκε ο Παπανδρέου. Λοιπόν. Όταν βγήκε το Πασόκ και μεγάλη, από τότε. Ναι, άρα γίνει από το 81 που βγήκε το Πασόκ, όπως λέω. Λοιπόν, άρα ο Χριστός όταν λείπει μέσα από, από τη συναγωγή που μαζεύονται όλοι για το καλό της Ελλάδος ή σε άλλες συναγωγές για το καλό όλης της ανθρωπότητας. Και βγάζουμε που λέει ο πατέρας το πανταχού παρόν που είναι και δεν μπορούμε να τον αποφύγουμε το Θεό. Όπου και να το σπρώξουμε είναι κοντά μας. Λοιπόν, και τον διώγνουμε. Τι ωφέλεια θα έχουμε. Τι καρπούς θα έχουμε. Κακά αποτελέσματα. Κακά αποτελέσματα. Λοιπόν, ας δούμε τα πράγματα λίγο πιο προσεκτικά, γιατί 3.000 χρόνια είναι γραμμένο το κομματάκι και μας πιάνει ένοχος. Εμένα με πιάνει πάρα πολύ. Όλος. Όλος. Λίγο πολύ όλους. Πάρα καλός. Πήγαινε στο 183. Λοιπόν, εδώ, 183. Ναι, λέει εδώ το άλλο στη Χάγη. Έως πότε κρίνεται αδικίαν και πρόσωπα αμαρτωλών λαμβάνεται. Λέει η ερμηνεία του.